Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Αιγαίο. Χιόνια, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, αναμένεται να φέρει το νέο κύμα κακοκαιρίας Τηλέμαχος, το οποίο θα επηρεάσει πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα Δευτέρα, προκαλώντας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις σε περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο στα ανατολικά και θυελώδεις βοριάδες σύμφωνα με τη Μετεό. Το 2019 είναι για την Ελλάδα ένα έτος ορόσημο, η αφετηρία της μεγάλης ανάκαμψης, μιας χώρας που για σχεδόν μία δεκαετία βίωσε τις ανυπολόγιστες συνέπειες μιας πρωτοφανούς κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στην τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο Δημό της Σαμοθράκης. Διότι θέλω από εδώ να ευχηθώ στις Ελληνίδες και στους Έλληνες για το 2019. Θα είναι πράγματι μια χρονιά ορόσημο. Η Ελλάδα πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια την προηγούμενη οκταετία, όμως πιστεύω ότι βάλαμε τις βάσεις, τα θεμέλια, για να βγούμε οριστικά από αυτήν την μεγάλη οδυνηρή περιπέτεια της χρεοκοπίας και πράγματι ναι, νικήσαμε όλες τις δυσκολίες που βρεθήκαν απέναντί μας. Και το 2019 θα είναι η χρονιά της μεγάλης ανάκαμψης. Θα είναι η αφετηρία της μεγάλης ανάκαμψης μιας χώρας που για σχεδόν μια δεκαετία βίωσε τις ανυπολόγιστες συνέπειες μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Αφήνουμε όμως πίσω τις δύσκολες μέρες και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να ταινίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία, όσο όμως και σε ό,τι αφορά τον διεθνή ρόλο και την διεθνή θέση της χώρας μας. Το 2018 πιστεύω ότι βάλαμε τις βάσεις, τα γερά θεμέλια, πάνω στα οποία τώρα μπορούμε να χτίσουμε. Να χτίσουμε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, ήδη καταφέραμε να έχουμε από το 10 έως σήμερα, τα τρία τελευταία χρόνια όμως. Από το 14 έως σήμερα, από το 10 στο 14 είχαμε την απώλεια περίπου 800.000 θέσεων εργασίας. Έχουμε καταφέρει από το 15 έως σήμερα να έχουμε 350.000 θέσεις εργασίας, καινούργιες, νέες. Ο δρόμος όμως είναι ακόμα μακρύς, διότι οι πληγές της κρίσης ήταν μεγάλες. Βρισκόμαστε ακόμα στη μέση του δρόμου για να ανακτήσουμε πλήρως την εργασία στον τόπο μας. Όμως χτίζουμε πλέον σε γερά θεμέλια. Ξεκινάει από τη Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019, η καθολική εφαρμογή του μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έδρα σε όλη την νησιωτική Ελλάδα πλην Εύβοιας, Κρήτης και Λευκάδας. Η πλατφόρμα του μέτρου www.μεταφορικοισοδύναμο.gr είναι πλέον ανοιχτή για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να εγγραφούν και να αποκτήσουν τον μοναδικό αριθμό. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για παραστατικά του 2019 θα ανακοινωθεί σύντομα. Για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πιλωτική φάση του μέτρου, ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Δευτέρου 2019 η β' περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που αφορά στα παραστατικά από 1η Εβδόμου 2018 έως 31 Δωδεκάτου 2018. Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας προβλέπει απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη για συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το ύψος του ποσού βάσει της απόφασης φτάνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Τα 700 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη για συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια, το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας επιχορηγείται για συμμετοχή σε νεοειδρυθέντα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα επενδύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της τεχνολογίας της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. 50 εκατομμύρια ευρώ. Σε επενδυτικά σχήματα με στόχο την ανάπτυξη επιχειρήσεων παραγωγής και προώθησης επώνυμων προϊόντων Made in Greece,
50 εκατομμύρια ευρώ. Σε επενδυτικά σχήματα, με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων που χρήζουν αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και τη μεταποίηση επάνωδος, 150 εκατομμύρια ευρώ. Σε νεοειδρυθέντα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα επενδύουν μέσω μετατρέψιμων ομολογιών και ομολόγων με δικαίωμα απόλυψης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, debt found 450 εκατομμύρια ευρώ. Την έλλειψη μηχανήματος εξέτασης της προθρομβίνης στο Κέντρο Υγείας Πάτμου, που είναι ένα άκρως απαραίτητο διαγνωστικό όργανο για τους ασθενείς με καρδιοπάθειες, επισημαίνει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας. Ο βουλευτής αναφέρει ότι το μηχάνημα που υπήρχε στο Κέντρο Υγείας Πάτμου υπέστη βλάβη και παρά το γεγονός ότι εστάλει για επισκευή μέχρι σήμερα δεν έχει επανέλθει ούτε έχει αντικατασταθεί. Στον αέρα παραμένουν οι καταστηματάρχες της νέας αγοράς, καθώς τα μισθωτήρια συμβόλαια έχουν λήξει στο τέλος του 2018, ενώ η Δημοτική Αρχή δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για την ανανέωσή τους ή την έξωση των μισθωτών από τα καταστήματα. Στον αέρα παραμένουν οι καταστηματάρχες της νέας αγοράς, καθώς τα μισθωτήρια συμβόλαια έληξαν στις 31 Δεκάτου 2018. Η Δημοτική Αρχή έχει διαμηνήσει ότι οι συμβάσεις λόγω του νομικού πλαισίου δεν δύναται να ανανεωθούν, ως εκ τούτου θα κινηθούν διαδικασίες έξωσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας δεν αποκλείεται η συμβιβαστική λύση. Εξετάζουμε την ενσωμάτωση των καταστηματαρχών στον διαγωνισμό για την παραχώρηση της νέας αγοράς, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Ρόδου ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας Δήμος Μουτάφης, προσθέτοντας ότι είναι η μόνη εγγυημένη λύση. Σε διαφορετική περίπτωση, είπε, θα γίνουν οι εξώσεις των μισθωτών. Ο πρόεδρος των καταστηματαρχών, Παναγιώτης Κατσιδόνης, με δηλώσεις του στην εφημερίδα Δημοκρατική, ανέφερε ότι θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια του νόμου προκειμένου να δικαιωθούν οι μισθωτές. Τάσεται υπέρ ενός συμβιβασμού που θα απέτρεπε το μαρασμό της νέας αγοράς και δεν θα άφηνε στο δρόμο 300 οικογένειες. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα για να δικαιωθούμε. Πιστεύω όμως ότι θα επικρατήσει τελικά η κοινή λογική και ότι θα βρεθεί η συμβιβαστική λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, υποστήριξε ο κύριος Κατσιδόνης. Το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με σκοπό τη δρομολόγηση των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, το οποίο χρήζει εκτεταμένων παρεμβάσεων λόγω των βλαβών που έχουν παρουσιαστεί με την πάροδο του χρόνου. Το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος με σκοπό τη δρομολόγηση των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, το οποίο χρήζει εκτεταμένων παρεμβάσεων. Ο Περιφερειάρχης είχε συνεργασία με τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου Γιώργο Κτιστάκη, ενώ το επόμενο διάστημα θα υπάρξει συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πλάνο ενεργειών για την ανακατασκευή τόσο του δικαστικού μεγάρου της Ρόδου όσο και της ΚΟ. Για το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου θα πρέπει πρωτίστως να αποφασιστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης εάν θα μετεστεγάσει τις υπηρεσίες του ή εάν οι εργασίες θα εκτελεστούν ενώ το κτίριο θα συνεχίσει να βρίσκεται σε χρήση, παράμετρος η οποία θα καθορίσει το εύρος και τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Για το κτίριο της ΚΟ έχουν ήδη δρομολογηθεί οι πρώτες παρεμβάσεις που θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Μετά την απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να καλύψει την υπεροριακή απασχόληση των εξεταστών υποψηφίων οδηγών, ξεκινούν σύντομα οι εξετάσεις στη Δωδεκάνησο. Η λύση δόθηκε την Παρασκευή μετά από πολύ ωρή σύσκεψη στην Περιφέρεια. Ο πολιτικός χρόνος θα είναι πυκνός, δήλωσε στην τηλεόραση Αιγαίου ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημήτρης Γάκης, ο οποίος σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι μεγάλα ζητήματα και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετική προοπτική, όπως ανέφερε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία μέσα από το σταθμό σας να στείλω θερμές ευχές σε όλους τους Δωδεκανήσιους για μια χρονιά με δημιουργικότητα, με υγεία, με ειρήνη στην περιοχή μας. Είναι κρίσιμες οι στιγμές, οι απαιτήσεις της εποχής απαιτούν συσπήρωση και ωριμότητα όλης της πολιτικής ηγεσίας, όλων των πολιτικών και γενικότερα των κοινωνικών δυνάμεων. Αν σήμερα κανείς ζητούσε κάτι, θα ήθελε μια φώτιση για την πολιτική, για τους πολιτικούς, για όλους μας, για να μπορέσουμε μέσα από μια διαδικασία σοβαρότητας
να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων του ελληνικού λαού. Οι διαμάχες ψεύτικες και πολλές φορές με στοιχεία και με ορολογίες οι οποίες προκαλούν το κοινό αίσθημα δεν χωρούνε, δεν γίνονται αποδεκτές και αυτό ο ελληνικός λαός μας το δίνει, μας το δείχνει και εμείς οφείλουμε να το εισπράξουμε. Θέλω να πω να είμαστε καλά, να έχουμε μια ειρηνική θάλασσα, μια ήρεμη ζωή μέσα από την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε όλες τις δυνατότητες της χώρας και του λαού μας. Η φετινή χρονιά ξεκινάει με τρία κορυφαία πολιτικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να ληφθούν στο επόμενο διάστημα, ο οποίος και ο πολιτικός θρόνος θα είναι πυκνός. Πρώτο ζήτημα είναι το θέμα της Νοβάλτης που έχει απασχολήσει και θα απασχολήσει ακόμα μέχρι τη διερεύνησή του και την πολιτική ζωή αλλά και την κοινωνική ζωή. Το δεύτερο είναι η διαδικασία της έγκρισης της Συμφωνίας των Πρεσπών που θα έρθει μέσα στο Γενάρη ή αρχές Φλεβάρη και θα απασχολήσει πολύ έντονα πάλι την πολιτική ζωή. Και το τρίτο είναι η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων, κατάργηση του κατώτατου μισθού. Είναι τρία πολύ μεγάλα πολιτικά ζητήματα, τα οποία νομίζω ότι θα δώσουν μια διαφορετική διάσταση στη δικιά μας πολιτική άποψη και στη δικιά μας πολιτική συμπεριφορά. Θα πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτά τα ζητήματα, επειδή είναι πολύ μεγάλα και σε πολύ μεγάλο βαθμό έντονα εθνικά και πολιτικά, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια διαφορετική μέχρι τώρα οπτική, να αντιμετωπιστούν μια οπτική συνεργασίας, συμφωνίας, συζήτησης και συναπόφασης, γιατί δεν είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν για μια τετραετία, είναι ζητήματα τα οποία καθορίζουν τη ζωή του τόπου μας στα επόμενα χρόνια και τα οποία δεν θα έχουν επιστροφή. Επομένως, πρέπει να αποκαταστήσουμε το κύρος της πολιτικής ζωής απέναντι στους πολίτες, δίνοντάς τους όλη την αλήθεια για την διαχείριση και τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος που έγινε μέσα από τα διάφορα σκάνδαλα και στην προκειμένη περίπτωση από το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεύτερον, θα πρέπει να πείσουμε τον ελληνικό λαό γιατί εμείς προτείνουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και γιατί προτείνουμε αυτή η συμφωνία να ψηφιστεί, ποια είναι τα θετικά της, ποια αν θέλετε θα είναι τα συμβιβαστικά σημεία τα οποία έχει, αλλά μέσα από εκεί να βρούμε τον κοινό δρόμο, το κοινό μονοπάτι για να προχωρήσουμε τις λύσεις και να υπερασπίσουμε την εθνική ανεξαρτησία μέσα από πολιτικές κινήσεις που πρέπει να κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση στα Βαλκάνια, αλλά γενικότερα στην Ανατολική Ευρώπη που είμαστε εμείς. Νέο παραλήρημα Ερντογάν για τη Σμύρνη. Τους στίχους τουρκικού λαϊκού τραγουδιού για τη Σμύρνη που καταφέρεται εναντίον των Ελλήνων απήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά την ανακοίνωση των υποψηφίων του κόμματος στη Σμύρνη για τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, κάνοντας λόγο για μαύρες μέρες της κατοχής. Στην ομιλία του στη Σμύρνη, ο Τούρκος πρόεδρος επιστράτευσε για άλλη μια φορά την εθνικιστική ρητορική του, αναφερόμενος σε ένα τουρκικό τραγούδι του 1922. Το τραγούδι αυτό κάνει λόγο για Έλληνες αλεπούδες και λύκους, ενώ οι Τούρκοι εμφανίζονται ως λιοντάρια. Το τραγούδι αυτό έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής. Ο Ταγίπ Ερντογάν, σε εθνικιστικό παροξυσμό, δήλωσε πως η σημερινή Τουρκία θα ρίξει στη θάλασσα όποια αλεπού επιχειρήσει να ανέβει στο κρεβάτι του λιονταριού. Μήνυμα από τη Σύρο, από την καρδιά του Αιγαίου, της θάλασσας του απέραντου γαλάζιου και του ανέσπερου φωτός του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, απαντώντας έμμεσα στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν και του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Ακάρ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από εδώ τη Σύρο, την καρδιά των Κυκλάδων, την καρδιά του Αιγαίου πελάγους, της θάλασσας του απέραντου γαλάζιου, της θάλασσας του ανέσπερου φωτός του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Εύχομαι το αίδιο φως της χριστιανοσύνης να φωτίζει πριν απ' όλα το λαό μας και το έθνος μας, έτσι ώστε με βάση την αθάνατη ιστορική μας κληρονομιά και υπό όρους αραγούς ενότητας να χτίσουμε όλοι μαζί το
το μέλλον που μας αναλογεί και το μέλλον που μας ταιριάζει. Και να το χτίσουμε πριν απ' όλα υπερασπιζόμενοι, μέχρι κεραίας, χωρίς καμία υποχώρηση και υπαναχώρηση, τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια. Και ύστερα να το χτίσουμε αυτό το μέλλον πάνω στις αρχές της σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δικαιοσύνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εύχομαι το αίδιο φως χριστιανοσύνης να φωτίζει τη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε μέσα από την τελική της ενοποίηση και ολοκλήρωση να υπηρετήσει το μέλλον των λαών της, αλλά να υπηρετήσει και τον πλανητικό ρόλο που της αναλογεί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τις αρχές που ιδρύθηκε, δεν ιδρύθηκε μόνο για τους λαούς της, αλλά για να εγγυηθεί για ολόκληρο τον πλανήτη βασικές αρχές και αξίες, όπως είναι οι αρχές και οι αξίες ιδίως της ειρήνης, του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και ιδίως της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εύχομαι τέλος το αίδιον φως χριστιανοσύνης σήμερα να φωτίζει τη διεθνή κοινότητα, έτσι ώστε να βαδίσει το δρόμο της ειρηνικής συνύπαρξης, της ειρηνικής δημιουργίας, να βαδίσει το δρόμο που οδηγεί τον άνθρωπο στην τελική του καταξίωση, τον άνθρωπο στο δρόμο του να γίνει εικόνα και ομοίωση του δημιουργού του. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Με στίχους από ποίημα του Μπέρτολ Μπρέχτ που ύμνησε την ειρήνη, απάντησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη Σαμοθράκη στον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επικαλέστηκε στίχους ενός ποίηματος που υμνεί τον πόλεμο σε ομιλία του στη Σμύρνη. Δεν πρόκειται, ούτε το έκανα τα 3,5 αυτά χρόνια, ούτε θα το κάνω ποτέ ως Πρωθυπουργός, να δηλιάσω μπροστά στο κόστος ή στο ρίσκο. Θα υπερασπιστώ και θα υπερασπιστούμε αυτό που θεωρούμε και που είναι εθνικά ωφέλιμο για τη χώρα. Προς τα έξω επίσης θέλω να στείλω το μήνυμα ότι παρά τις διαφορές στο εσωτερικό μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα είναι ενωμένοι για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Και μιλώ ιδιαίτερα από έναν τόπο που βρίσκεται, επαναλαμβάνω, στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, και απευθύνομαι και στους γείτονές μας προς Ανατολάς, που επανέρχονται συχνά με μία αχρίαστη και παντελώς ακατανόητη ρητορική. Δεν το κάναμε ποτέ, ούτε και τώρα θα μπούμε σε αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Θα πω μόνο το εξής. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που χτίζει την εθνική της αυτοπεποίθηση με λόγια, αλλά με έργα. Με την ενεργή, την ενεργητική εξωτερική της πολιτική, αυτή που την έχει καταστήσει πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα αναχτά την ηγετική της θέση στην περιοχή, μέσα από το διάλογο, μέσα από τη συνεργασία, μέσα από την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και των κρατών της περιοχής. Δεν είναι μια χώρα που απειλεί, επαναλαμβάνω, δεν αρεσκόμαστε στα μεγάλα λόγια αλλά στις πράξεις. Ταυτόχρονα όμως έχει την ετοιμότητα εκείνη των ενόπλων δυνάμεών της και την αποφασιστικότητα των ενόπλων δυνάμεών της, ώστε να είναι και μια χώρα η οποία δεν μπορεί σήμερα να απειληθεί από κανένα. Οι κραυγές και η επιθετική ρητορική, όσοι είναι αυτοί που τις προτιμούν, τις κραυγές και την προτιμούν την επιθετική ρητορική, να ξέρουν ότι δεν αποτελούν ένδειξη ισχύως το αντίθετο. Αποτελούν ένδειξη αδυναμίες. Εμείς θα συνεχίσουμε με σύνεση και αποφασιστικότητα το δρόμο που έχουμε χαράξει, με ισχυρές συμμαχίες και ερίσματα και φυσικά με τη δύναμη της ιστορίας και των μεγάλων παραδόσεων του λαού μας.
Χθες είδα στα δελτία των ειδήσεων ότι ο φίλος πρόεδρος Ερντογάν, απευθυνόμενος στο λαό της Μύρνης, σε πολίτες της Μύρνης, θέλησε να τους διαβάσει στίχους ενός ποιήματος που υμνεί τον πόλεμο. Εγώ σήμερα εδώ από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, από τη Σαμοθράκη και κυρίως απευθυνόμενος σε όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους και στις δύο ακτές του Αιγαίου, δεν θα θυμηθώ στίχους του πολέμου, αλλά στίχους ενός ποιητή που ύμνησε την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανθρώπινη χειραφέτηση, του Μπέρτολ Μπρέχτ, που έγραψε το εξής: «Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι πολύ χρήσιμος. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. Έχει όμως ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται». Διαφορετικές θέσεις καταγράφονται στο εσωτερικό των ΑΝΕΛ και αρκετές είναι οι διαφοροποιήσεις βουλευτών και στελεχών του σε ό,τι αφορά τη στάση του κόμματος όταν έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών στην Ελληνική Βουλή. Την Τετάρτη, ο Πάνος Καμένος έχει συγκαλέσει τα όργανα του κόμματός του και τους βουλευτές για να λάβει τις οριστικές του αποφάσεις. Ο ίδιος επιμένει σε όλους τους τόνους ότι καταψηφίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και αποχωρεί από την κυβέρνηση. Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, Θανάσης Παπαχριστόπουλος, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντένα «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε σε κάθε τόνο ότι διαφωνεί με το κόμμα του σε ό,τι αφορά τη συνθήκη των Πρεσπών και θα την υπερψηφίσει όταν θα έρθει στη Βουλή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να συμβάλλω με κανένα τρόπο στο να πέσει η παρούσα κυβέρνηση. Εγώ λέω το εξής, κύριε Παπαδάκη. Έχω πει με τον πιο σαφή τρόπο και δεν έχω να προσθέσω πολλά εδώ και μήνες, πάνω από 7, ότι έχω διαφωνήσει με το κόμμα μου και τις επιλογές του στο θέμα της συνθήκης των Πρεσπών και έχω δηλώσει μέχρι που να γίνομαι κουραστικός και σε εσάς την εκπομπή σας που έχει γίνει πριν, δεν θυμάμαι πόσο καιρό τώρα, ότι διαφωνώ με αυτή την επιλογή. Εγώ θα ψηφίσω τη συνθήκη των Πρεσπών. Δεν θα συνεργήσω σε καμιά περίπτωση να πέσει αυτή η κυβέρνηση ποτέ. Το έχω πει σε όλους τους τόνους και σε εσάς το έχω πει. Αν βάλει το βίντεο θα το δείτε. Και δεν έχω μιλήσει με αστερίσκους ούτε με ίτσις αφήξεις, κύριε Παπαδάκη. Έχω μιλήσει με πολύ σαφήνεια. Δεν ξέρω τι άλλο απομένει και έχω πει κιόλας ότι μπορεί. Άρα λοιπόν θα ψηφίσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ως αντάλλαγμα, θα είσαστε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη. Η λέξη αντάλλαγμα δεν κολλάει σε μένα. Δεν είναι δική μου. Αντιλαμβάνεστε το πνεύμα μένα, της... Ακούστε λίγο. Παρακαλώ. Λίγο, ακούστε. Ψάξτε να βρείτε τι προνόμια έχω σαν βουλευτής, γιατί δεν ξύπνησα μια μέρα. Έχω γράψει άρθρο στην Ελευθεροτυπία πριν 22 χρόνια, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφερε τη συνθήκη των Πρεσπών, Σλαβομακεδονία. Όταν το κόμμα του τον εγκατέλειψε, όταν... το Πασόκ τον είχε αδειάσει και μόνος του τον στήριζε το Λεωνίδας ο Κύρκος και ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης, Μακαρίτες δυστυχώς και οι δύο, και ένας νεαρός συνδικαλιστής από τον Ευαγγελισμό εγώ. Δεν ξύπνησα μια μέρα, ούτε συνωμοτώ, ούτε ξέρω από αυτά. Παπαχριστόπουλος και παρασκήνιο δεν πάνε μαζί, κύριε Παπαδάκη. Στη Σύρο βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος προκειμένου να παραστεί στην τελετή αγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Κατά την άφηξή του, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκαν οι τοπικές αρχές και έγινε απόδοση τιμών από στρατιωτικό άγημα. Η τελετή του Μεγάλου Αγιασμού έγινε προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, του Μητροπολίτη Σύρου, κυρίου Δωροθέου, του Υφυπουργού Εξωτερικών, Τέρενς Κουίκ, των βουλευτών Κυκλάδων, Αντώνη Συρίγου, Νίκου Συρμαλένιου και Γιάννη Βρούτσι και του συνόλου των αρχών και φορέων του νησιού, πραγματοποιήθηκε στη Σύρο η λαμπρή εορτή των Θεοφανίων το πρωί της Κυριακής 6 Ιανουαρίου. Υπήρξε μία από τις πλέον ξεχωριστές και σημειολογικές γιορτές στην ιστορία του νησιού, με εξέχουσες προσωπικότητες να δίνουν το παρόν και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και το τσουχτερό κρύο.
Από νωρίς το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Ερμούπολη, συνέρευσε ο κόσμος για την πρωθαρχιερατική Θεία Λειτουργία των Θεοφανίων, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση ΕΡΤ, όπως και το σύνολο των θρησκευτικών εκδηλώσεων που έγιναν στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Στη συνέχεια ακολούθησε η λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της Ερμούπολης με κατεύθυνση προς την πλατεία Κανάρη. Εκεί πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των υδάτων και η ρήψη του σταυρού στα παγωμένα νερά του λιμανιού της Ερμούπολης. Παρά το γεγονός αυτό, πολλοί τολμηροί κολυμβητές, 17 άνδρες και μία γυναίκα, πήραν την απόφαση να βουτήξουν για να πιάσουν το σταυρό. Πάτησον εν τόσο, κύριε.
Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τη θεία λειτουργία των Θεοφανίων στον ιερέο ναό της Παναγίας Καμαριώτισσας και στη συνέχεια μετέβη στο λιμάνι της Καμαριώτισσας για τον καθαγιασμό των υδάτων. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευαν ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Ρήγας και ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός. Μετά την τελετή καθαγιασμού των υδάτων, ο Πρωθυπουργός ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης από το Δήμο Σαμοθράκης. Αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή, να έχεις αφήσει ανεξίτηλο το πολιτικό σου βήμα, ίχνος στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Επειδή το Δημοτικό μας Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι τα βήματα είναι τέτοια, ομόφωνα στη δεύτερη συνέντευξή του αποφάσισε να σε ανακηρύξει επίτιμο δημότη. Με την αριθμό λοιπόν απόφαση 2019-2 ήταν το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο στην ουσία, 2019, ανακηρύσει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Αλέξη Τσίπρα, επίτιμο δημότη του Δήμου Σαμοθράκης. Με ένα αναμνηστικό το οποίο φιλοτέχνησε η πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, η κυρία Γιαννακίδου, για να το έχετε στο γραφείο σας. Και με ένα βιβλίο, το οποίο καταγράφει τη μουσική παράδοση του νησιού. Μπάλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες εδώ στη Σαμοθράκη και θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την τιμητική υποδοχή που μου κάνατε, την μεγάλη τιμή να με ανακηρύξετε επίτιμο δημότη. Και ξέρετε, δεν είναι μια τυπική τιμή αυτή, είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική. Είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική τιμή όταν έρχεται από ανθρώπους που βρίσκονται στην εσχατιά της Ελλάδας και 365 μέρες το χρόνο υπερασπίζονται τις Θερμοπύλες, ταυτόχρονα όμως δίνουν τη μάχη της επιβίωσης στον αγώνα τον καθημερινό, πολλές φορές σε συνθήκες δύσκολες όπως και σήμερα. Είχα αποφασίσει να έρθω στο νησί σας να γιορτάσουμε μαζί την γιορτή των Θεοφανίων. Χθες με ενημέρωσαν ότι ακόμα και οι τοπικές αρχές είχαν δισταγμό για το αν θα γίνει η γιορτή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ρώτησα λοιπόν τους συνεργάτες μου αν σήμερα θα μπορούσε να προσεγγίσει το νησί στρατιωτικό ελικόπτερο. Αν άντρες των ενόπλων δυνάμεων θα μπορούσαν να έρθουν στο νησί. Μου απάντησαν οριακά ναι. Τότε και εγώ τους είπα ότι εφόσον στο νησί θα μπορούν να προσεγγίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του τόπου μας, μπορεί να προσεγγίσει και ο Πρωθυπουργός. Στη Ραφίνα παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό των Θεοφανίων και τον Αγιασμό των Υδάτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε δήλωσή του χαρακτήρισε λαμπρή τη σημερινή ημέρα για την Ορθοδοξία και μια ημέρα γεμάτη σημαντικούς συμβολισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την τελετή αγιασμού επισκέφτηκε τη δομή του Δήμου Ραφίνας, η οποία μοιράζει καθημερινά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στους πυρόπληκτους. Σήμερα είναι μια λαμπρή μέρα για την Ορθοδοξία μας, μια μέρα γεμάτη σημαντικούς συμβολισμούς, καθώς γιορτάζουμε την βάφτιση του ανθρώπου και την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια μέρα φώτισης, μια μέρα ελπίδας, μια μέρα χαράς. Και καθώς είμαστε στις πρώτες μέρες του 2019, εύχομαι πραγματικά, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο, το 2019 να είναι μια χρονιά φώτισης και χαράς για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες και να είναι η χρονιά εκείνη την οποία θα τη θυμόμαστε ως την απαρχή της πορείας αναγέννησης της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, έχετε μιλήσατε τώρα πριν από λίγο για μια φωτεινή χρονιά. Έχετε όμως ήδη
αναφερθεί στο ενδεχόμενο, στα σενάρια περί επιχειρούμενης θεσμικής εκτροπής από πλευρά της κυβέρνησης. Είναι μια φωτεινή χρονιά, γιατί έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην κρίση των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι μια φωτεινή χρονιά, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι η δύναμη εκείνη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Πρόεδρε, ένα σχολείο και για τον Πάνο Ταμένο και τα λοιπά, για Twitter, να μην Φώτιση και Καμένος είναι δύο έννοιες οι οποίες δεν πηγαίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους και σε όλους. Με επισημότητα και λαμπρότητα, παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στα νησιά της Δωδεκανήσου. Στην πόλη της Ρόδου πραγματοποιήθηκαν τρεις τελετές για τη ρήψη του Τιμίου Σταυρού, μία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού, μία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα και μία στη Νέα Μαρίνα. Στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, η τελετή για το Μέγα Αγιασμό έγινε χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρόδου, κυρίου κυρίου Κυρίλου. Στα παγωμένα νερά δε έπεσαν 11 άτομα, μεταξύ αυτών και μία γυναίκα, ενώ τον Σταυρό ανέσυρε ο Βαγγέλης Καριοφυλάκης, ο οποίος τον είχε ανασύρει και παλαιότερη χρονιά. Σοφία, Αγία Χρυσομέν του Αγίου Ευαγγελίου, Ειρήνη Πάση. Εκ του καταμάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Καιρό εκείνο ήλθε ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνων από το ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το Πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνων επ' αυτό. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών. Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι όμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου και πατρών Σιμών Κυρίλου και των συμπαρών των αρχιερέων Σιλβέστρου και Κυρίλου και πάει σε Χριστό ημών αδελφότητον. Έτσι όμεθα υπέρ του ευσεβού Σιμών έθνους πάει αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θαλασσάν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατών. Ελεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νησοτάφτην και των εντάφτασιν ακθέντων μετά των οικείων αυτών. Ελεόμεθα υπερελαίου την Αγίαν Εκκλησία, την πόλη και νησοτάφτην και πάσαν πόλη και χώραν, απορυγής λίμου, λίμου, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αεροφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμενή και διάλαχτογενές των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πόσον οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένη, γερίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλή, και ελεήσε ημών. Ήαν και προσκύνησιν όλα πέμπομαι, στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ειν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
Πανιωργάνη βαπτίζομενος ο χάρητη και φιλανθρωπία πάντως δεν είναι Ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ναυτικό όμιλο Ρόδου. Την πίτα έκοψε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου, κύριος Κύριλλος, παρόντων των τοπικών αρχών και αθλητικών παραγόντων. Ενδυνόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ενδυνόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Κυρίλλου και πάση Χριστού ημών αδερφότητου. Ενδυνόμεθα υπέρ ελέους του Προέδρου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι δε τον δούλο σου, του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου, των απεκδεκομένων των παρασού μέγα και πλούσιων έλεος. Είμαι και φιλότοπος Θεός υπάρχης και συνδόξω να βλέπω με το Πατή και το Υιό και το Υιού Πνεύμα την Ήκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε Δεϊθόμεν. Κύριε Θεός, ημών ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρες σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένου σου και ευλόγησον τους πλακούντας τούτου τους προσφερωμένους. Εις δόξα σύν και τιμήν την Αγίας Πατροσιμών Βασιλείου του Μεγάλου, επίβλεψον εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφ' ημάς τα σουρανίους δωρεά σου. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθερον αγαθείς την ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου, Μητρός και Πάντος των Αγίων. Αμήν. Δόξα σύ ο Θεός σου, ελπίσιμο δόξα σύ. Ο εν Ιορδάνη που Ιωάννου Βαπτιστήνε και το δεξάμενος για την ημών σωτηρία Χριστός ολιτινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παραχράντου και παναμαγίες από του Μητρός του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίες Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας του Ορφάντρου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Πάνω φαντορά του Χριστού μισθή του Δεσπότου των φωστήρα των φαΐντων των Εκκεσαρίας και Καπαδόκων
Πρόεδρε, το πρώτο κομμάτι το βγάλουμε κατά το έθνος του όνομα του Χριστού. Σας το δίνω με την ευχή χάρη του να σας συνοδεύει τόσο εσάς προσωπικά ως τους συνεργάτες σας και όλους όσους σχετίζονται με τον ναυτικό ομίλο Ρόδου. Να έχετε μια καλή, ευλογημένη και επιτυχημένη χρονιά κάτω από τη σκέπη και μέσα στην ευλογία του Θεού. Καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά και ευλογημένα και το χρόνο. Λοιπόν, με την ευχή να φωτιστούν οι καρδιές και να υπέρχει πνευματική αναγέννηση όλων των πιστών μέσω του λειτουργικού μηνύματος της βάδης του Χριστού, ο ναυτικός ομίλος Ρόδου τιμά και φέτος με την δέωστα σχεθυγή κατάνοιξη τη μεγάλη γιορτή του Θεοφανίου. Ονόρινε το αρχηγικό σωματείο που από την επίσημη είδησή του μαζί με την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου το 1947 γαλούχησε τους περισσότερους κατοίκους της πόλης της Ρόδου με την αγάπη της θάλασσας, το ήθος και την ευγενία άμυλα, συμβάλλοντας έτσι στην καταξίωσή τους ως δημιουργικά μέλη της κοινωνίας. Ονόρινε κάτι παραπάνω από ένα καταξιωμένο αθλητικό σωματείο, είναι νοοτροπία, είναι η ενεργή παρουσία, είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας. Το πρωί της Κυριακής, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, ετελέστη ο εορτασμός των Θεοφανίων, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλλιμνουλαίρου και Αστυπαλέας κυρίου κυρίου Παϊσίου. 9 τολμηροί κολυμβητές βούτυξαν στη θάλασσα και τον Τίμιο Σταυρό ανέσυρε ο Πολυχρόνης Σουσαφύρης, στον οποίο ο Μητροπολίτης εδόρισε εικόνα του Χριστού. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αγαπηθών σε Υιόν, ο τολμημένη υπεκτήστερας, ευεβαίου του λόγου το ασφάλες, ανεφάγης Χριστέ ο Θεός. Ανεβαπτιζομένος Κύριε, ετής Θεάδος εφανερώτης και αλλήλους και πάσαν τη ζωή λιμών Χριστό το Θεό παραθώ πρέθα εν γιορτά. Μπράβο! Μπράβο, παιδί μου! Συγχαρητήρια πολύ. Κάθε ευλογία για τη νέα χρονιά. Το όνομά σου. Πολυχρόνης Σουσοφύρης. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι? 15. 15 χρόνο. Πρώτη φορά παίρνεις μέρος? Είναι η τρίτη μου φορά. Τρίτη φορά. Τέλεια. Να είσαι καλά και ευλογημένος. Καλή χρονιά με υγεία. Και κολυμβητής του Πρωτέα ακούσαμε, έτσι. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Ευχαριστώ.
Ναι, θα παγώσει το παιδί. Έλα μαζί, δεν μπορείς να παγωγιάζεις. Ωραία, ωραία. Νέο παραλήρημα Ερντογάν για τη Σμύρνη. Του στίχους τουρκικού λαϊκού τραγουδιού για τη Σμύρνη που καταφέρεται εναντίον των Ελλήνων απήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά την ανακοίνωση των υποψηφίων του κόμματος στη Σμύρνη για τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, κάνοντας λόγο για μαύρες μέρες της κατοχής. Στην ομιλία του στη Σμύρνη, ο Τούρκος πρόεδρος επιστράτευσε για άλλη μια φορά την εθνικιστική ρητορική του, αναφερόμενο σε ένα τουρκικό τραγούδι του 1922. Το τραγούδι αυτό κάνει λόγο για Έλληνες αλεπούδες και λύκους, ενώ οι Τούρκοι εμφανίζονται ως λιοντάρια. Το τραγούδι αυτό έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής. Ο Ταγίπ Ερντογάν, σε εθνικιστικό παροξυσμό, δήλωσε πως η σημερινή Τουρκία θα ρίξει στη θάλασσα όποια αλεπού επιχειρήσει να ανέβει στο κρεβάτι του λιονταριού. Μήνυμα από τη Σύρο, από την καρδιά του Αιγαίου, της θάλασσας του απέραντου γαλάζιου και του ανέσπερου φωτός του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, απαντώντας έμεσα στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν και του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Ακάρ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με την ευλογία του Μητροπολίτου Καρπάθου Κάσου, κυρίου κυρίου Αμβροσίου και του Ιερού Κλήρου και με οικοδεσπότη τον Δήμαρχο Καρπάθου, κύριο Ηλία Λάμπρο, πραγματοποιήθηκε την πέμπτη κοπή της Αγιοβασιλιόπιτας του Δήμου Καρπάθου για το νέο έτος. Στην καθιερωμένη ομιλία του Δημάρχου, ο κύριος Ηλίας Λάμπρος έκανε έναν σύντομο και επιγραμματικό απολογισμό της πενταετούς μέχρι τώρα θητείας της Δημοτικής Αρχής. Ειλικρινά είναι απίστευτο, τουλάχιστον σε μένα και στους στενούς μου συνεργάτες, πως συμπληρώσαμε ήδη σχεδόν 5 έτη στο τιμόνι του Δήμου μας. Συμπληρώσαμε 5 έτη, μια πορεία που στηρίχτηκε σε εμάς, που είστε κομμάτι της κοινωνίας του Δήμου μας. Αφού κραζόμασταν ανησυχίες, προβλήματα και προβληματισμούς και εξακολουθούμε να το κάνουμε, ακόμη και αν πλησιάζουμε στο τέλος της θητείας μας αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες. Με τον ίδιο αθόρυβο τρόπο καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για το πώς θα μπορούσαμε να ενεργοποιηθούμε καλύτερα για να στηρίξουμε εκ των έσω εμείς οι ίδιοι το έργο της Δημοτικής Αρχής. Οι συνθήκες ήταν και είναι δύσκολες. Ξέρουμε ότι περιμένατε πολλά από εμάς και ήταν το στοίχημα όλων μας να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο και ανταποκριθήκαμε. Τα προβλήματα ήταν και είναι πολλά και πολλές φορές μας μπλόκαραν όσο καλή διάθεση και να είχαμε. Δεν θα αναφερθώ μόνο στο πολύ δύσκολο γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που το γνωρίζετε, αλλά κυρίως στην απίστευτα γραφειοκρατική διαδικασία που διέπει τη λειτουργία των Δήμων και περιορίζει την ευελιξία τους. Θέλω όμως να τονίσω το εξής, και το λέω με μεγάλη βεβαιότητα. Τα αποτελέσματα της θητείας μας μπορεί να αποτέλεσαν και να αποτελούν αντικείμενο θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής. Αυτό εξάλλου αρμόζει σε μια δημοκρατική κοινωνία. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι εργαστήκαμε άοκνα, αθόρυβα και επίμονα με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και του Δημότη και όχι το προσωπικό μας συμφέρον. Αυτό θα το συνεχίσουμε μέχρι και τη λήξη της θητείας μας. Η Δημοτική Αρχή έδειξε ότι επιδιώκει τη συνεργασία με όλους, χωρίς ταμπού, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς πολιτικά στεγανά ή φοβικά σύνδρομα, χωρίς ηγεμονισμούς. Και αυτό έφερε θετικά αποτελέσματα σε μια σειρά ζητημάτων. Πάντα όταν φεύγει ο παλιός ο χρόνος και έρχεται ο καινούριος, είναι αναπόφευκτη η περισυλλογή και αυτοκριτική. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αιτία της αποψινής μου αναφοράς. Στο πλαίσιο της εν λόγω πρώτης εκδήλωσης του Δήμου Καρπάθου για το νέο έτος βραβεύτηκαν οι Καρπάθοι επιτυχώντας του 2018 σε ΑΕΗ και ΤΕΗ της χώρας μας, καθώς επίσης και οι Καρπάθοι μαραθωνοδρόμοι. Απονεμήθηκαν και φέτος οι χρυσές σφαίρες στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά βραβεία που δίνονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του καθιερωμένου πια θεσμού που διοργανώνεται από την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Hollywood. Κατά τη φετινή 76η διοργάνωση, νικήτρια στην κατηγορία του πρώτου γυναικείου ρόλου, αναδείχθηκε η Ολίβια Κόουλμαν για το ρόλο της Βασίλισσας Άννα στο πολυβραβευμένο φιλμ «The Favorite» του Γιώργου Λάνθιμου. Καλύτερη δραματική ταινία στις Χρυσές Σφαίρες 2019 αναδείχθηκε το πολυβραβευμένο Bohemian Rhapsody που εστιάζει στη ζωή του θρηλυκού frontman των Queen, ενώ στην κατηγορία της κομμωδίας musical την πρωτιά απέσπασε τελικά το Green Book του Peter Farrelly. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προπονητικό κάμπ και ο διασυλλογικός αγώνας για σκάφη τύπου Optimist Laser 4,7 και Radial του ναυτικού ομίλου Ρόδου παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και το τσουχτερό κρύο. Στην τηλεόραση Αιγαίο μίλησαν οι συντελεστές της διοργάνωσης που έγινε στη Ρόδο για 10η συνεχή χρονιά.
ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους από τον Ναυτικό Όμιλο Ρόδου. Είναι πολλωστή φορά που συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή προπόνηση για τα παιδιά μας. Δεν έχει σημασία η διάκριση σε αυτές τους αγώνες. Σημασία έχει η εμπειρία που παίρνουν τα παιδιά. Αυτή τη φορά ο καιρός λίγο μας τα χάλασε την τελευταία ημέρα με πολύ αέρα, την πρώτη ημέρα με πολύ βροχή, αλλά καταφέραμε. Η εμπειρία των διοργανωτών έδειξε ότι μπορούν να διοργανώσουν και μεγάλα πρωταθλήματα όπως έκαναν και με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Και ελπίζουμε να βρισκόμαστε, η περιφέρεια το έχει ανάγκη, οι όμιλοι μας πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τους, τα παιδιά να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να ανεβάζουν τις ικανότητες τους. Όπως όλη η περιφερειακή όμιλη, ειδικά η όμιλη των νησιών, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Το βασικότερο πρόβλημα όλων μας είναι οι μετακινήσεις μας και το οικονομικό κυρίως, που η μετακίνηση απαιτεί υψηλό κόστος. Δυστυχώς οι πόροι των σωματείων είναι ελάχιστοι, αυτοί που έρχονται από την πολιτεία και συμβάλλουν περισσότερο οι γονείς και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες μέσω των χορηγών κλπ. Είμαστε τυχεροί, αυτό το διάστημα έχουν κάποιους υποστηρικτές δίπλα μας. Προσπαθούμε να εξελίξουμε λίγο τις εγκαταστάσεις μας και να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο των παιδιών και πάνω απ' όλα να μπορούμε να προσφέρουμε μαζικό αθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός καλός είναι, αλλά και ο μαζικός αθλητισμός είναι αυτός που ωφελεί τα παιδιά όλων μας. Το ξέρουμε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά και επιτυχίες σε όλους. Καλοί αγώνες. Την πρώτη μέρα δεν ήταν καλός ο καιρός, είχε άπνοια. Τη δεύτερη μέρα μας έκανε πάρα πολύ καλό καιρό και τα παιδιά προσπάθησαν, το ευχαριστήθηκαν. Αυτό ήταν το σημαντικό. Αγωνίστηκαν και όλα μια χαρά τώρα. Τρίτη μέρα δεν κάναμε αγώνες, αλλά δεν πειράζει. Προσπαθήσανε και το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Αυτό είναι το σημαντικό. Να αγαπάμε τη θάλασσα και να ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε. Ο αγώνας αυτός γίνεται για 10η χρονιά φέτος στη Ρόδο και είναι ένας αγώνας πιο πολύ δίνουμε βάση στους αρχάριους αθλητές, σε παιδιά που θα θέλουμε να ξεκινήσουμε, που βλέπουμε ότι έχουν κάποιο ταλέντο και είμαστε υποχρεωμένοι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο τους. Ο Ναυτικός Όμιλος Ρόδου καταρχήν μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός. Θέλουμε το μαζικό αθλητισμό να υποστηρίξουμε, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα κάποιο ταλέντο που θα δούμε να το υποστηρίξουμε. Και αυτό κάνουμε και τώρα με το σημερινό αγώνα. Και επειδή μόνοι μας δεν μπορούμε να δούμε πιο πολύ, πρέπει να υπάρχουν κάποιος αριθμός παιδιών για να γίνεται μια εστιοφορία, μια κούρσα, εστιοδρομία εστιοπλοείας, να έχει 15-20 παιδιά τουλάχιστον. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μαζί με τη ΣΥΡΟ και την ΚΟ για τον ίδιο σκοπό. Φέρνουν και αυτοί οι παιδιά μαζί με τους καλούς αθλητές τους, φέρνουν τα μισά παιδιά να είναι πρωτάριδες, να μπουν για πρώτη φορά στον αγώνα για να μάθουν πώς θα πρέπει να κάνουν την κίνησή τους, πώς να στρίψουν τις σημαδούρες που έχουν ανάλογα με τη σιδηροδρομία, με το σχέδιο δηλαδή, που θα έχουν αποφασίσει, το οποίο γνωρίζεται εκ των προτέρων με τις οδηγίες πλού που δίνουμε στους αθλητές. Ξέρει το παιδί που θα μπει μέσα τι θα κάνει στο στίβο που έχει στηθεί για να γίνει η σιδηροδρομία. Ο αγώνας αυτός ήταν ένα προπονητικό καμπ στη μνήμη του αείμνηστου Μανώλη Ρουσάκη, του νομικού μας συμβούλου, ο οποίος ήταν άμυστος και μας βοήθησε πάρα πολύ. Και τον έχουμε και τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, θέλουμε πάντα να τους τιμούμε για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας απέναντι τους. Αυτό κάναμε και φέτος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορούσαμε να θυμηθήκαμε και τον τιμήσαμε τη μνήμη του.
Ο Ανδρέας Γιαννιώτης έχει τεθεί εκτός Ολυμπιακού και ήδη οι Ερυθρόλευκοι έχουν βγει στην αγορά για την έβρεση του αντικαταστάτη του. Από τη στιγμή που ο 26χρονος διεθνής πορτιέρο δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, βγήκε ήδη στην αγορά για την αέβρεση πρότασης και να αποχωρήσει άμεσα από του Ρέντι 6 μήνες πριν το τέλος του συμβολαίου του. Η πρόταση αυτή ήρθε και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του gazeta.gr. Η Σπάρτα Πράγας είναι η ομάδα που την έχει καταθέσει μια πρόταση που με τις ίδιες πληροφορίες ικανοποιεί τον Ολυμπιακό αλλά και τον ίδιο τον Γιαννιώτη. Η τσέχικη ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με 32 βαθμούς μετά από 19 αγώνες και ψάχνει ενίσχυση με στόχο την βελτίωση της εικόνας εν ώψη του δεύτερου γύρου ώστε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο από μια θέση στο Europa League. Έτοιμη να χρυσώσει τον Πάουλο την μπάλα για να τον κάνει κάτοικο Αγγλίας είναι η Manchester City. Καταθέτει πρόταση πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στη Juventus. Γη και Ίδωρ είναι έτοιμη να καταθέσει η Manchester City για την απόκτηση του Πάουλο την μπάλα. Οι Citizens έχουν βάλει για τα καλά στο μάτι τον παίκτη και όπως γράφουν στην Ιταλία είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση για την απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού από την Vecchia Signora. Σύμφωνα με όσα γράφονται μάλιστα, η πρόταση που θα κατατεθεί το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ενδιαφέρον πάντως για τον Ντιμπάλα έχουν εκφράσει τόσο η Bayern Μονάχου όσο και η Paris Saint-Germain και αναμένεται μεγάλη μάχη για το ποιος τελικά θα προσπαθήσει να τον αποκτήσει. Τίποτα δεν είναι δεδομένο για την διεξαγωγή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Πας Γιάννινα και τον Πανιόνιο αφού το γήπεδο στους Ζωσιμάδες είναι καλυμμένο από πάγο. Στον αέρα φαίνεται πως βρίσκεται η αναμέτρηση της Τρίτης ανάμεσα στον Πας Γιάννινα και τον Πανιόνιο για τους 16 του κυπέλου Ελλάδος εξαιτίας του χιονιά. Το γήπεδο στους Ζωσιμάδες είναι καλυμμένο από πάγο, κάτι που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διεξαγωγή της αναμέτρησης. Οι άνθρωποι του ΠΑΣ κάνουν προσπάθειες να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος, αλλά οι χαμηλές θερμοκρασίες στα Ιωάννινα καθώς και η νέα επιδείνωση του καιρού θέτουν ένα αμφιβόλο τη διεξαγωγή της αναμέτρησης. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε τις ειδήσεις από την τηλεόραση Αιγαίο. Να είστε όλοι καλά.